Χαίρετε φίλες και φίλοι, το Κάρβουνο εδώ που σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική της Evolution League και το μάτς ανάμεσα σε Gunners και Cavaliers, το οποίο και μόλις ξεκίνησε με τους Gunners να έχουν την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις δύο πεντάδες, από τη μία για τους Gunners, που θα ανοίξουν γρήγορα το σκορ με τον Καλογιάννηδη. Δεν λοιπόν, από τη μία έχουμε Καλογιαννίδη, Πάνια, Παπαδόπουλο, Ραυτόπουλο και Κογιόνι, ενώ για τους Κουβαλίες στην πεντάδα βρίσκονται Καζάνης, Κουκής, Πολίτης, Συρδήμος και Χριστοδούλου. Το 2-0 παραμένει, έγινε όμως το κλέψιμο από τον Πολίτη, ο οποίος πάει στενασμένα, δεν θα βάλει το καλάθο. Βγήκε η άμυνα των Gunners, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Τον Παπαδόπουλο να παίρνει και αφήνει πολύ ωραία πάσα στον συμπαίκτη του, στον Κογιόνι, ο οποίος θα σκοράρει για το 4-0. Στρίμα για φάουλ τώρα πάνω στον Χριστοδούλου. Πρώτο μαδικό των Gunners στην πρώτη περίοδο. Χριστοδούλου στην επαναφορά. Πυροκούκης. Στέκεται, αφήνει την πάσα στον Πολίτη, η μπάλα πάει έξω στον Χριστοδούλου. Στέκεται για δύο εκείνος, δεν θα έρθει το πρώτο καλάθι των Cavaliers. Πυροπάνιας για να κατεβάσει. Αριστερά, παρακινδυνευμένη πάση η οποία πέρασε όμως για τον Παπαδόπουλο. Κογιόνις παλεύει, θα γίνει το κλέψιμο τελικά από τους Play, ο οποίοι θέλουν να φύγουν μπροστά. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος διορθώνει. Και έτσι κάνει είναι ξανά στην επίθεση. Ταυτόπουλος, Πάνιας. Από το ύψος της βολής, αστοχή. Θετικό rebound του Παπαδόπουλου, το χάνει και εκείνος. Κούκης επιχειρεί μια μακρινή πάσα η οποία πέρασε. Μπαλάξει στον Καζάνι. Κούκης υποπίεση, θα καταλήξει μέσα η μπάλα για το 4-2. Πρώτη πόντι στο μάτς και για τους Cavaliers. Ένας ο Ραυτόπουλος. Ασφυκτική πίεση από τον Κούκη. Σε άμυνα ζώνης τώρα οι Cavaliers. Ο Γιόνις αφήνει έξω. Πάνια θα εκτελέσει, βρίσκει σιδερό. Ο Γιόνις όμως ανανεώνει την επίθεση για την ομάδα του. Πάνια, πολύ ωραία η πάσα του για τον Κογιόνι. Άτυχος εδώ παίξει τον Gunners. Κόλλησε μπαλά στο καλάθι. Η κατοχή είναι για τους Cavaliers, αν καταλαβαίνω σωστά. Κύριε εδώ ο Κογιόνις να κατεβάσει, δεν έφτασε. Κατέβασε την μπάλα τη ρακέτα. Μπορούμε να συνεχίσουμε και το παιχνίδι μας. Κούκης οργανώνει. Ο Κούκης, ο ηγέτης των Cavaliers. Ένας εξαιρετικός παίκτης και αρκετά εκρηκτικός. Κατοχή τώρα είναι για τους Gunners. Αυτός παίκτης των Cavaliers βρήκε τελευταίος. Πάνιας. Έτσι με τον Ραυτόπουλο. Ένα σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο. 7-2. Παλά στον Καζάνι και από εκεί στον Κούκη. Συνδύμω στον Χριστοδούλου, ο οποίος θα το πάρει από το πλάι. 7-5. Πρώτο σου τριών πόντων εύστοχο και για τους Cavaliers το μάτς. Την πάσα για τον Παπαδόπουλο. Παίζει με πλάτη, γυρίζει, δεν θα αφήσει παρά στο καλάθι και η άμυνα.
Κουκκής δεν πέρασε αρχικά η πάσα του, η μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια και από εκεί σε αυτά του Τσιρδίμου. Άτσαλο το τελείωμα, Μυροπάνιας. Αυτόπουλος παίζει με τον Παπαδόπουλο και πάλι θέλει να πάει κοντά εκείνος. Ούτε και τώρα θα μπορέσει να νικήσει τον Πολίτη, ο οποίος γραπώνει και την μπάλα και την αφήνει στα σίγουρα χέρια του Κουκκή. Τσιρδίμος για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Πανιάς και πάλι αναλαμβάνει να κατεβάσει. Στα 12 λεπτά τώρα η επίθεση των Gunners. Κρατάει ο Πάνιας στα 7. Παίζει και πάλι με τον Παπαδόπουλο. Γενικά από ό,τι βλέπουμε στις τελευταίες φάσεις οι Gunners τα έχουν αρκετά τον Παπαδόπουλο. Θέλουν να εκμεταλλευτούν και τη δύναμή του και το ύψος του. Πρώτο μαδικό τώρα για τους κουβαλιές. Παπαδόπουλος ξανά. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι από εκείνον. Κούκης. Πέρασε. Συνεχίζει μόνος του, εξαιρετική κίνηση από τον Κούκη, ο οποίος θα ισοφαρίσει σε 7-7. Ενώ διανύσαμε και το πρώτο πεντάλεπτο του μάτς. Πάνιας στο χώρο του κέντρου. Κάνει τώρα πάνω του Κογιόνης. Έχει μπροστά τον Τσιρδίμο αλλά και τον Πολίτη. Ακόμα μια άσχηση επίθεση κοντά στην αντίπαλη ρακέτα για τους Gunners. Άσχηση και η προσπάθεια του Καζάνη στην συνέχεια από την άλλη πλευρά. Καλογιαννίδης. Αυτόπουλος. Παίρνει το σκρίν από τον Κογιόνη, παίζει μαζί του τώρα. Πάει με φόρα, εκείνος προς τα μέσα, καλάθι και φαουλ. Πολύ καλή κίνηση του Κογιόνη. Μπορεί να πάρει το maximum από αυτή τη φάση. 9-7 τώρα το σκορ. Καλογιαννίδη, ο οποίος θα εκτελέσει για 2. 11-7. Θανασόπουλος, ο οποίος έχει περάσει το μάτς. Κούκκης τώρα. Στο δούλο, ανενόχλητος για 3 είναι το σουτ. 11-10. Και 35 ακόμα στην πρώτο δεκάλεπτο. Μόλις ένας πόντος χωρίς τις δύο ομάδες. Ο Πάνιας κερδίζει το φάουλο από τον Κούκκη. Είναι το τρίτο αυτό μάλιστα ομαδικό των Κουβαλίες στην πρώτη περίοδο. Πάνιας πάνω του κολλημένος ο Κούκκης. Παπαδόπουλος δίνει και πάλι στον Πάνια. Τρίποντο από τον Ραυτόπουλο, έμεινε μόνος του και εκτέλεσε 14-10. Κούκκης είδε τον Αθανασόπουλο, του πέρασε την μπάλα. Ένα τρίποντο από τη γωνία, άμεση απάντηση διαχειρός Χρυσοδούλου. 14-13. Πάνιας θα πάρει την εκτέλεση. Μπαλά στο σίδερο και έξω. Στη συνέχεια υπάρχει και το φάουλ επιθετικό από τον Κογιόνη. Λαχούλης τώρα περάσει το μάτς για τους κουβαλίες. Πήρε την θέση του Καζάνη. Κούκκης κάνει τις τρίπλες, αφήνει στον Αθανασόπουλο.
Βλαχούλης. Τον πιέζει ο Κογιόνης. Φτάνει μέχρι μέσα ο Βλαχούλης, αλλά θα χαλάει στο τελείωμα. Μανιάς τον Ραυτόπουλο. Στον Καλογιαννίδη και στον Κογιόνι τώρα. Πήγαν δύο πάνω του. Βρήκε την πάσα για τον Παπαδόπουλο. Κλείστηκε εκείνος και έχασε τελικά. Χριστοδούλου θέλει να φύγει μπροστά. Τα καταφέρνει. Δεν μπορούν να το φτάσουν οι Gunners και θα τελειώσει και τη φάση με επιτυχία. 14-15. Και έχουμε και μια παρατήρηση τώρα από τον ρέφερι για τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν από τις δύο ομάδες. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Μάνιας. Προβάτημα είναι για τους Κουβαλίες. Έχουμε επιθετικό φόλο από τον Κογιόνι. Μακριά από την παλά έγινε. Και έτσι κατοχή είναι για τους Κουβαλίες τώρα. Δεν πέρασε η πάσα του Κούκη. Ραυτόπουλος. Ας τον Παπαδόπουλο, εκείνος θα πάρει ένα σούτ από μέση απόσταση. Το rebound αλλά δεν καταλήγει και πάλι σε άσπρα χέρια. Όμως και πάλι ο Παπαδόπουλος θα σωθήσει. Το Δούλου στην άλλη πλευρά. Πυροκούκης. Στέκεται στον αέρα και σημαδεύει σωστά. 14-17. Συν 3 για τους Cavaliers και time out για τους Gunners. Συνέχεια στο μάτς, 1 για 14 ακόμα απομένει στο πρώτο δεκάλεπτο με τους Κουβαλίες να έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα και να έχουν φτιάξει μια απόσταση τριών πόντων στο μάτς. Ο Γιόνης πέρασε από τον Πολίτη, κέρδισε και το φάουλ. Λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι. Τεταρτομαδικό αυτό των Cavaliers. Τρία υπερθυμίζω έχουν οι Gunners μέχρι στιγμής. Και πολλές τώρα για τον Κογιόνι. Αστοχή στην πρώτη. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή, 15-17. Θανασόπουλος αφήνει στον Βλαχούλη. Μπροστά του, ο Καλογιαννίδης για να τον πιέσει. Συνεχίζει ο Βλαχούλης, θα συμπαίκτη βρήκε τον Καζάνη. Θανασόπουλος. Στο Δούλου τώρα. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Μπλε. Θανασόπουλος θα εκτελέσει για 3. Δεν παίρνει το καλάθι. Καζάνης όμως σε καλύτερη θέση για να ανανεώσει το χρόνο. Χρυσοδούλου πέρασε, κόπηκε η προσπάθειά του από τον Κογιόνι. 25 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Ραυτόπουλος. Ραυτόπουλος τα 8 δευτερόλεπτα. Παίζει με τον Κογιόνι. Πάνε κοντά οι Gunners και θα βρουν και το καλάθι της Σοφάρης. 17-17. 2 δευτερόλεπτα. Ένα τώρα. Τάπα από τον Κογιόνι. Τρομερή άμυνα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 17-17. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με το στόχο να βρίσκεται στην ισοπαλία, 17-17. Ο Γιόνης. Πάλι από κοντά. Είναι αντίπαλη η ρακέτα, θέλουν να παίξουν οι Gunners, δεν καταφέρνουν αυτή τη φορά. Κούκης πάει μόνος του και πολύ καλά κάνει. Θα βάλει μπροστά ξανά την ομάδα του, 17-19. Αυτόπουλος. Περάσει στον Κογιόνι, εκείνος άφησε στον Πάνια. Παρά στον Καραμπέτσο,
Ανάμεσα από δύο θα πάει εκείνος και θα σκοράρει στη συνέχεια για το 19-19. Κούκης. Λαχούλης αριστερά. Είναι το κλέψιμο από τους Gunners. Ο Πάνιας πήρε, τρέχει πάνω τον Λαχούλη για να τον πιέσει. Ακόμα μια τρίπλα από τον Πάνια, να ξεφύγει από τον Βλαχούλη. Μπαλά στον Κογιόν, λίγο πιο πίσω από την βολή, εκείνος θα στοχίσει. Κούκης θέλει να τρέξει τώρα, τον σταματάει με φάουλ ο Καραμπέτσος. Από τους παίκτες των μπλε. Πάει αντίθετα από το σκρίνο. Ο Κούκης πέρασε, δεν το έβαλε όμως. Μαζεύει ο Καραμπέτσος. Πάνιας. Πολιτά πάνω του ο Κούκης. Θα περάσει ο Πάνιας και θα φτάσει και μέχρι το τέλος και θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ. Τρομερός Πάνιας αυτή τη φάση. Θα κάνει το 21-19 και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Έπειτα το φάουλ που κέρδισε. Αυτό ήταν το πρώτο ομαδικό των μπλε στη δεύτερη περίοδο. Αστοχή ο Πάνιας, όμως η μπάλα καταλήγει και πάλι στα δικά του χέρια. Καραμπέτσος. Πάνιας για τρεις αυτή τη φορά. Βρίσκει σίδερο, ο Γιώνης πάλεψε, αλλά τελικά η μπάλα έφτασε στα χέρια του Κούκη, ο οποίος θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Κάνει τις τρίπλες για να ξεφύγει από τον Καλογιαννίδη. Κατάλαβε την πάσα ο Καραμπέτσος. Τελικά ο Καλογιαννίδης θα κάνει το κλέψιμο και θα βρει και τον Κογιόνι, ο οποίος έχει μείνει ξεχασμένος στην αντίπαλη ρακέτα και στα εξοδοπόνηση. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 23-19. Και έχουμε τώρα διακοπή για time out των Cavaliers. Μετά το time out των Cavaliers, οι οποίοι βλέπουν τις Gunners τώρα να ξεφεύγουν στο σύν 4 με το υπέρ τους 23-19. Κούκης άφησε έξω το τρίποντο, είναι εύστοχο το Σακελαρίου. 23-22 πλέον. Να το απαντήσει ο Κωνστακιώτης, δεν τα καταφέρνει. Και ο Κούκης, ο Γιόνης παραλίγο να κλέψει. Κούκης. Βαλά. Έφτασε στον Καζάνη, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ στην συνέχεια από τον Πάνια, ο οποίος έπεσε με δύναμη πάνω του. Βαλά φτάνει στον Κούκη. Πάνω τώρα ο Κογιόνης, πάει και ο Καλογιαννίδης. Τρίποντο ανενόχλητο, αλλά άσχησε παράλληλα τον Παναγωδήμο. Ανανεώνει την επίθεση της όμως η μπλε. Κούκης στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά, Κογιόνης μάντζεψε. Πάνιας κατεβάζει στον χέρι ο Βλαχούλης. Ανάμεσα σε Κούκη και Καραμπέτσο. Αυτό έχει σταματήσει και το παιχνίδι τώρα. Οι συζητήσεις ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων συνεχίζεται. Ο Πάνιας είναι ήδη στημένος στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο βολές του. Μέσα η πρώτη, 24-22.
έξω η δεύτερη. Καθαρίζει το rebound ο Παναγωδήμος. Κούκης. Δεν είναι καλή η πάσα του, θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Η κατοχή επιστρέφει έτσι γρήγορα γρήγορα στα χέρια των Gunners. Πανιάς, αναλαμβάνει να κατεβάσει. Σακιώτης πέρασε τον Κογιόνι. Βγήκε και πάλι τον Πάνια εκείνος. Από το πλάι ένα σούτ για τους Gunners, χωριστό, χωρίς αποτέλεσμα. Πήρε όμως Καλογιαννίδης, Πάνιας για τρεις τώρα. Ούτε και πάλι θα σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Και δεν θα το κάνει ούτε και ο Κογιόνι στην συνέχεια από την ευκαιρία που δώσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Σχεδιασμός τώρα για τους Cavaliers. Δεν θα καταφέρουν να πάρουν κάτι όμως. Τα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Γλιτώνει τα βήματα ο Σακελαρίου, ο Κούκης θα εκτελέσει για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει ο Κογιόνης. 5-28 ακόμα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Στακιώτης στέκεται, σημαδεύει, αλλά άστοχα. Αναγωδήμος αφήνει στον Σακελαρίου. Εκείνος χωρίς να έχει κάποιον γύρω του θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα. Στου τριών ποντών τώρα εύστοχο από τον Παναγωδήμο. 24-25. Παναγωδήμος με τρίποντη εκτέλεση. Θα δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Και τώρα έχουμε time out από την πλευρά των Gunners. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από το time out των Gunners, οι οποίοι βρίσκονται στην επίθεση. Βλέπουμε τώρα από τον Πάνια. Διορθώνει όμως ο Γονιδάκης, ο οποίος πήρε τώρα την μπάλα και την άφησε έξω στον Πολίτη, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. Δεν μπαίνει το καλά του. Καραυτόπουλος. Κάνει το φόλο ο Γονιδάκης, ο οποίος βγήκε εκεί να πιέσει, αλλά βγήκε πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε. Χριστόδουλου τώρα επιστρέφει στο μάτς για τους μπλε. Πήρε την θέση του Σακελαρίου. Ο Σακιώτης σαν συμπαίκτη άφησε στον Ραυτόπουλο. Ραυτόπουλος βλέπει τώρα τον Αναγωδήμο μπροστά του. Ο Κοβάτσος ξεφεύγει από τον Πονιδάκη, αλλά αφήσει στο σουτ. Και σχεδίζει το φάουλ. Από το πλάι θα γίνει επαναφορά τώρα για τους Cavaliers. Ο Πολίτης πάει να βάλει την μπάλα μέσα. Πήρε ο Κούκης. Πάει κοντά στον Παπαδόπουλο, τρομερό καλάθι από τον Κούκη. Πάνιας. Ο Σακιώτης στον Ραυτόπουλο, ο οποίος προσποιείται. Δεν μπορείς να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Παπαδόπουλος στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Κωνστακιώτης θα πάρει το σούτ λήξη του χρόνου. Δεν παίρνει το καλάθι. Κούκης. Φεύγει μπροστά. Πάει να τα κάνει όλα μόνος του, βρίσκεται και ο Καραμπέτσος για να βάλει στόπ στην επίθεση των αντιπάλων του. Ωραία, έξω το καλάθι από την επαναφορά, ο Γονιδάκης θα σκοράρει. Για το 24-29. Ραυτόπουλος.
2.40 ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πυροπάνια στα δεξιά. Έχει με τον Καραμπέτσο, ο οποίος είχε βάλει πλάτον Γονιδάκη. Αλλά φτάνει στην αδύνατη πλευρά, Κωστακιώτης για 3. Ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο. Ενώ τελειώνει και ο χρόνος. Κουκής. Πασακιού που βρίσκει τον Χριστοδούλου, θα πάρει το τρίποντο. Επιθετικό rebound για τους Κουβαλίες, δίστασε να πάρει την εκτέλεση ο Παναγωδήμος και έτσι. Μπάλα καταλήξει και τους Γονιδάκης τώρα με σπάσιμο της μέση. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλο παίξει τον Κουβαλίες. 24-31. Έτοιμος να εκτελέσει και την συμπληρωματική βολή. Ο παίκτης των Κουβαλίες θα τη χάσει. Καυτόπουλος. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Κωστακιώτης. Βγαίνει ο Πάνιας για να πάρει στο τρίποντο. Του δίνει το σκήνο ο Ραυτόπουλος. Θα εκτελέσει από μέσα απόσταση και θα σκοράρει. 25-31. Κλέψιμο τώρα από τους Κάνερς, Παπαδόπουλος. Πίνει στον Καραμπέτσο. Πάει με φόρα προς εκείνος προς τα μέσα. Θα το χάσει. Πήρε ο Χριστοδούλου τώρα ευκαιρία. Τον Κουβαλίες θα τρέξουν. Στρέφουν όμως γρήγορα στην άμυνα τους. Οι άσπροι. Κούκης. Ήταν για δύο νομίζω το σύστημα να παραγγέ. Ο Μητάκης και αυτός θα το χάσει. Ο Πολίτης όμως θα έρθει στην Κρήτη και Φαρμακερή. Να κάνει το 25-33. Πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό. Πάνια. Σταματάει τώρα την τρίπλα, αφήνει χέρι με χέρι στον Ραυτόπουλο. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Gunners. Και πάλι στην ολοκλήρωση της επίθεσης θα βρουν ένα σουτ. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι είναι ανθρωπικές σε αυτή την φάση. Δήμος, Παναγωδήμος, με συγχωρείτε, θα εκτελέσει για 3, δεν το βάζει πολύ τους όμως και ακόμα ένα επιθετικό rebound. Στο Δούλου, στον Γονιδάκη, για 3 εκείνος, εκτελεί 25-36. Συν 11 πλέον για τους Κουβαλίες, σε διψήφιο αριθμό διαφορά για πρώτη φορά. 7 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Γκάντες. 4, 3, Πάνιας. Στο ένα δευτερόλεπτο δεν έχουν δει ότι τελειώνει ο χρόνος οι Gunners και έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο χωρίς να κάνουν κάποια επίθεση και με το σκορ να δείχνει 25-36. Επιστρέψαμε στο Κάρβουνο, όπου σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο, το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Προς το παρόν έχουμε μια βολή καθώς υπήρξε τεχνική ποινή στον πάγκο των Gunners στην διακοπή προς τα μέσα. Γιατί λοιπόν το σκορ τώρα είναι στο 25-37 υπέρ των Cavaliers. Και τώρα ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο. Κούκης, για δύο, άστοχος. Λαχούλης μάζεψε. Κούκης, Χριστοδούλου, Βλαχούλης, Πολίτης και έτσι και Τσιρδήμος. Στο μάτς για τους Κουβαλίες, από την άλλη έχουμε Πάνια, Ραυτόπουλο, Παπαδόπουλο, Κογιόνι και Καλογιάννηδη. 25-39 το σκορ έπειτα από το δίποντο του Χριστόδουλου νωρίτερα. Κογιόνι θα γυρίσει. Έχει γίνει φάουλ όμως από τον πολιτή. Σειρά τον κάνει τώρα να πάνε στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πολίτη θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του πέρασε ο Καζάνης, ενώ ο Γιονυσάς θα έξω στην μία βολή.
Ο Γιόνης βάζει την δεύτερη. 26-39. Κωστάκιωτη τώρα στο μάτσο για τους Gunners. Κούκης. Παράσταν στο Δούλη και από εκεί στον Βλαχούλη. Δεν βγήκε στην εργασία, η μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των Κουβαλίες. Βλαχούλης πήρε από τον Κούκη, πέρασε τον Κωστάκιωτη με το δεξί χέρι, δεν θα σημαδέψει σωστά, μαζί με ο Παπαδόπουλος. Το σύν 13 τώρα. Οι Κουβαλίες παλεύουν να ρίξουν την, να μειώσουν την απόσταση οι Gunners. Δεν θα τα καταφέρουν όμως εδώ με τον Πάνια. 3-3 τώρα στον εφηδιασμό, ο Κούκης θα περάσει, το σταματάει με φάουλ ο Καλογιαννίδης. Νομίζω είναι ένα καλό φάουλ αυτό για τους Gunners, καθώς σταμάτησε και ο εφηδιασμός, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις για τους Cavaliers. Το Δούλα αφήνει έξω. Βλαχούλης, τον Καζάνη. Κούκης είναι στην κορυφή, του δίνει λίγο χώρο ο Καλογιαννίδης. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους Cavaliers. Πέρασε ο Χριστοδούλου με τη βοήθεια του απλό. Πήγε, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Κογιόνης καθαρίζει το rebound. Πιέζεται από τον Τσιρδίμο, ο Κωνσταντιώτης αφήνει στον Πάνια. Για να κατέβασε και ένας χώρος πίεση την μπάλα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Συλλήπασε για τον Παπαδόπουλο, έφτασε εκεί που ήθελε ο ψήλος των Gunners και θα έρθει το καλάθι 28-39. Τυρδίμος για 3, πολύ δυνατό το σουτ. Πάνιας. Πάνω του κλείνει ο Τυρδίμος, ο οποίος είχε αναλάβει το μαρκαρισμά του. Κωστακιώτης θα το πάρει το σουτ. Δεν το βάζει όμως, αλλά δεν μπορείς ο Χριστοδούλε και να καθαρίσει το rebound. Πρέπει να μπερδέψει από την αναπήδηση της μπάλας και έτσι η κατοχή παραμένει στους Gunners. Ανασόπουλος επέστρεψε στο μάτς. Καλογιαννίδης. Κωστακιώτης τη δίνει ξανά. Ο Γιόνης κερδίζει το φάουλ. Θα πάει ξανά στην γραμμή των βολών ο Κογιόνης, ο οποίος νωρίτερα έβαλε την μία από τις δύο. Να δούμε τι θα κάνει σε αυτό το ζευγάρι βολών που του δίνεται. Μέσα η πρώτη αυτή τη φορά. 29-39. Βάζει και την δεύτερη. 30-39, ενώ τώρα έγινε και το λάθος στην επαναφορά από τον Καζάνη. Έτσι, οι άσπροι παραμένουν μπροστά. Έχουν και μια νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων. Παπαδόπουλος στον Κωνσταντιώτη μπαλά. Ο Γιόνης τώρα προσποιείται στο τρίποντο. Τρώει την προσποίηση ο Καζάνης, περνάει ο Γιόνης, δεν τον βάζει, ο ίδιος μαζεύει όμως. Ο Κωνσταντιώτης είναι ευκαιρία, ούτε τώρα θα έρθει το καλά αυτήν των κόντων. Ανασόπουλος μαζεύει και προστατεύει την μπάλα για να αφήσει τον Κούκη. Ανασόπουλος. Λαχούλης εκεί στα αριστερά. Ο Αθανασόπουλος, 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Cavaliers, έτσι όμως η μπάλα δεν υπάρχει κανείς. Ένα λάθος για τους Cavaliers. Είναι από τα αρκετά που έχουν κάνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουν αγωνιστεί στην τρίτη περίοδο. Ευκαιρία τώρα για τους Gunners να ρίξουν κι άλλο την απόσταση. Ο Γιόνης έχει πάρει θέση μπροστά από τον Καζάνη, αλλά έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Κούκης ανεβάζει ταχύτητα στον Χριστοδούλου. Δεν το έβαλε εκείνος.
μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για τους μπλε. Ο Σταγιώτης κατεβάζει τώρα για τους Gunners. Πήρε ο Πάνιας και παίζει με τον Παπαδόπουλο, γυρίζει αμέσως εκείνος και με δύναμη θα αφήσει πάλι στο καλάθι, 32-39. Επιμέρους 7-3 στο τρίτο δεκάλεπτο. Κούκης στο έδαφος, ο Καζάνης έχει κάνει το φαουλ ο Καραμπέτσος. Χριστοδούλου πήρε αυτή τη φορά, εκμεταλλεύτηκε την πάσα του ο συμπαίκτης, 32-41. Πανιάς. Αυτή πάσα για τον Πογιόνι, ήθελε και έκανε το φαουλ ο Αθανασόπουλος. Νούμερο 3 για τους κουβαλίες, και υπενθυμίζω έχουν εγκάνει μέχρι την μυστήρη περίοδο. Παπαδόπουλος δεν νικάει την πρώτη μάχη, ούτε στην δεύτερη ευκαιρία θα μπορείς να πετύχει το καλάθι, και ο Κογιόνης έρχεται εκεί για να στοχίσει με τη σειρά του. Πανωτές χαμένες ευκαιρίες από τους Gunners. Κούκης αφήνει στον Αθανασόπουλο. Πήρε ο Χριστοδούλου, δεν μπορείς όμως να βρει τρόπο να εκτελέσει. Κοιτάει ο Κούκης και πήρε 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους μπλε. Λαχούλης έχει χώρο. Κάχνει την πάσα στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Κωνσταντιώτης την κατάλαβε και την έκοψε. Και φάουλ στην συνέχεια από τον Αθανασόπουλο. Κοιτάει αντιαθλητικό παίκτης των Gunners. Απλό έχει δώσει το φάουλ. Ο Γιόνης παίρνει και εκτελεί αμέσως, δεν σημαδεύει σωστά. Προστατεύει την μπάλα ο Θανασόπουλος και πήρε το rebound ο Χριστοδούλου. Κούκης τώρα θα κατεβάσει. Θα πει στον Λαχούλη. Κοντά στον Κογιόνη εκείνος, δεν θα πετύχει το καλάθι. Πάνιας, πέρασε. Έχει και όρθιο το βλέμμα του, πήγε ο Καραμπέτσος κοντά για να πάρει. Πήρε και 55 ακόμα στη τρίτη περίοδο. Καραμπέτσος παίρνει από τον Κογιόνι, θέλει να περάσει τον Παπαδόπουλο. Έφτασε η μπάλα σε εκείνον και με μια εξαιρετική κίνηση θα πετύχει το καλάθι για το 34-41. Ακόμα ένα καλάθι από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλές μάχες σήμερα κοντά στην ρακέτα. Κουκής πίνει έξω, ο Βλαχούλης για 3 είναι το σουτ, αλλά είναι και πολύ δυνατό παράλληλα. Πήρε ο Καραμπέτσος, πάλι από τον Βλαχούλη χαμηλά, πρέπει να έχει γίνει. Όχι, έχουν συμπληρωθεί βασικά τα πέντε ομαδικά, οπότε ούτως ή άλλως έχουμε βολές για τους κυβεδουχούς. Θα χάσει την πρώτη. Παραμένει το σκορ στο 34-41. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, έξω και αυτή. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζωγάρι των Μόλων οι Gunners. Και το 34-41 παραμένει. Ανασόπουλος τον Πολίτη. Με το δεξί εκείνος θα σημαδεύσει στα 34-43. Πάνιας. Σταμάτησε η τρίπλα, έφτασε τον Κογιόνι, τον βρήκε, Παπαδόπουλος παίρνει. Ούτε και θα μπορείς να αφήσει μπάλα στο καλάθι, πολύ της καθάρισε. Παρακινδυνευμένη πάσα, αλλά πέρασε για τον Κούκη. Ο Κούκης ο οποίος πατάει γκάζι και αφήνει στον Χριστοδούλου έτοιμο καλάθι. Θα
πετύχει το καλάθι εκείνος 34-45. Συν 11 για τους Cavaliers και σπερσμένα καλούν σε time out οι Gunners. Συνέχεια στο μάτσι έπειτα από το time out των Gunners, οι οποίοι βλέπουν τώρα τους Cavaliers να έχουν φτιάξει μια απόσταση 11 πόντων στο μάτσι, 34-45 προηγούνται. Σημερινή φιλοξενούμενη Πανιάς, έγινε το κλέψιμο. Πούκι θέλει να φύγει μπροστά, τον σταματάει με φάουλ ο Πανιάς. Απλό φάουλ. Είναι το τρίτο αυτό των Gunners, έτσι. Τι βλέπανε από το πλάι. Πούκι ξανά. Σεζόνι τώρα οι Gunners. Στο δούλου για 3. 34-48. Ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση για Χειρός Χριστοδούλου που εκτοξεύει την διαφορά στο σύν 14 τώρα. Ραμπέτσος. Ο Γιόνης γύρισε ωραία και σκόραρε. Πολύ ωραίο καλάθι. 36-48. Κούκης φύγει μπροστά, τα κάνει όλα μόνος του. Τρομερή κίνηση. 36-50. Σε κάτι τέτοια είναι αλήθεια ότι ο Κούκης δεν πιάνε τόρες ώρες. Πανιάς. Είμαστε στο πλάι για 3 είναι το σουτ και εύστοχο. 39-50. Ανεβαίνει τώρα κάπως ο ρυθμός. 96 δευτερόλεπτα ακόμα στη τρίτη περίοδο. Κούκης έφεσε την πάσα και τον Αθανασόπουλο, πέρασε Σακελαρίου, άστοχο το σούτ, μαζεύει ο Παπαδόπουλος, η μπάλα φτάνει στον Καραμπέτσο. Πέρασε ο Παπαδόπουλος στο κέντρο, πάει και στην φάση και θα σκοράρει κιόλας. 41-50 σε μόνο ψήφιο και πάλι διαφορά στο μείον 9 οι Gunners. Τα 3 δευτερόλεπτα όλα για τους Cavaliers. Καραμπέτσος μπροστά στον Κούκη. 6 δευτερόλεπτα τώρα θα γίνει το φάουλ. Το έκανε ο Καραμπέτσος. Οι Cavaliers, καθώς αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό φαουλ των Gunners. Πήρε ο Κούκης στα 4 δευτερόλεπτα, 3. Μπάλα στον Χριστοδούλου για 2 το shoot, το airball και λίγη. Έτσι και το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 41-50. Ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα σε Gunners και Cavaliers. Πάμε σήμερα η τρίτη αγωνιστική της Evolution League. Οι Gunners να μην έχουν καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσουν κάποια νίκη στη νέα σεζόν. Μέτραν δύο ήττες. Ενώ από την άλλη Cavaliers έχουν μία νίκη και μία ήττα. Κούκης τον Χριστοδούλου, από εκεί μπάλα στον Πολίτη. Τη θέλει να αποστάρει. Γυρίζει με το δεξί χέρι και στοχή. 41-52. Πανιάς. Μπροστά του Γονιδάκης. Πανιάς τον περνάει ωραία. Τα αφήνει στον Καραμπέτσο. Ο Γιόνης κόντρα στον Πολίτη θα τον νικήσει. 43-52. Ο Παπαδόπουλος μένει ψηλά για να πιέσει τον Κούκη, να τον δυσκολεύσει να πάρει την μπάλα, όμως εκείνος γίνεται ξανά αποδέκτης και αφήνει και την μπάλα στον
στον Γονιδάκη, ο οποίος θα σκοράρει. 43-54. Πολύ ωραία βρήκε την τρύπα ο Κούκης. Έδωσε την ασίστ στον συμπαίκτη του. Ο Γιόνης από μέση απόσταση. Παπαδόπουλος γραπώνει την μπάλα στον αέρα και θα πετύχει για το καλάθι με τα αριστερό. 45-54. Κούκης πατώντας τη γραμμή, δεν το βάζει. Πολίτης όμως ήταν μόνος εκεί στο rebound. Το έχασε όμως από κοντά. Το Παπαδόπουλος αφήνει στον Καραμπέτσο. Πάνιας τώρα. Ο Γιόνης θα εκτελέσει για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Καραμπέτσο στο επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. Όχι, δεν μετράει όπως λέει ο ρέφερι. Έχει γίνει χαμηλά, όπως λέει ο ρέφερι. Να δούμε τελικά τι έχει αποφασίσει και έχει δοθεί χαμηλά, νομίζω το φάουλ. Πρέπει να δώσει και στην προσγείωση εκεί που πήγε να πάρει το επιθετικό rebound. Καραμπέτσος, ο Ραυτόπουλος συνέχεια. Τα κέρδισε ακόμα ένα φάουλ, είναι το δεύτερο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο μαδικό των Cavaliers. Ραυτόπουλος παίρνει ξανά. Με τα αριστερό χέρι, με τη βοήθεια ο ταμπλό θα σκοράρει Ραυτόπουλος. 47-54. Κούκης. Πάνω του και ο Κογιόνης θέλησε να παίξει με τον πολίτη, δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα, έτσι προτείνει να στο δίνει. Καραμπέτσος έκλεψε. Κογιόνης στον Ραυτόπουλο. Κυνηγάει ο Γονιδάκης. Τα πόντι χωρίζουν δύο ομάδες, 7-17, πριν το φινάλι της αναμέτρησης. Καραμπέτσος πήρε και θα εκτελέσει για τρεις. Δεν το βάζει, Κογιόνης πήρε καλύτερη θέση και κέρδισε και το rebound. Καλογιαννίδης του δίνει ξανά. Λώνει το χέρι του ο Χριστοδούλα αντικανονικά. Και έχουμε το τρίτο ομαδικό των Cavaliers. Καζάνης πέρασε το μάτι στην θέση του Χριστοδούλου. Καραμπέτσος, Κονιδάκης τώρα πάνω του. Ραυτόπουλος πέρασε τον Κογιόνι. Πάει και ο Κούκης για τη βοήθεια. Παπαδόπουλος σε μαρκάρε το ωραία. Τρώει την προσπίση ο Καζάνης και έχουμε καλάθι και φάουλ. 49-54. Έπειτα από την έξωση κίνηση του Παπαδόπουλου. Έχουμε διακοπή για time out. Ο Παπαδόπουλος για την συμπληρωματική βολή στο 49-54 έχουν καταφέρει να πλησιάσουν οι γηπεδούχοι και τώρα θα μειώσουν κι άλλο. 50-54. Μόλις 4 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. 6-42 ακόμα για το φινάλι της αναμέτρησης. Κούκη πάει ανάμεσα στον Μπούγιο και κερδίζει το φάουλ. Πρέπει να το έχει κάνει ο Ραυτόπουλος, αν προλάβα να δω καλά. Ο Σακελαρίου αφήνει τον Κούκη. Και πάλι Σακελαρίου, η μπάλα στον Πολίτη. Κούκη στο ένα δευτερόλεπτο θα βρει το σουτ και το καλάθι. 50-57. Τρομερό καλάθι του Κούκη πίσω από τα 6.75 την ώρα που τελείωνε και ο χρόνος της επίθεσης. Πολύ σημαντικό καλάθι αυτό και για την ψυχολογία των Cavaliers. Ραυτόπουλος δεν θα σκοράρει, Παπαδόπουλος θα πάρει το δεύτερο, τη δεύτερη ευκαιρία και θα την εκμεταλλευτεί. 52-57 τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα για τους Gunners.
Κούκης. Εξένος Αγγελαρίου, σε εκείνον πάει μπάλα. Νέο τρίποντο για τους κουβαλιές, άστοχο αυτή τη φορά. Πολίτης, νέο 14 τώρα για τους μπλε. 7 δευτερόλεπτα τώρα. Κούκης κάνει το βήμα πίσω, αλλά η μπάλα δεν θα καταλήξει ούτε καν στη Στεφάνη. Χριστοδούλ επιστρέφει το μάτς στην θέση του Σακελάριου για τους φιλοξενούμενους. Αυτό που τώρα δίνει συνέχεια στο μάτς. Αυτόπουλος παίρνει το σκριν. Παίζει με τον Παπαδόπουλο. Καλή άμερα που στιγμή είναι από τον Πολίτη. Κογιώνης επιμένει. Δεν θα έρθει το καλάθι. Μαζεύει ο Γονιδάκης. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Κούκης. Χριστοδούλου. Παίρνει ξανά στον Κούκη. Είναι μόνος εκείνος. Δεν είναι να τον αφήνεις μόνο του τέτοιες στιγμές. 52-60. Και πάλι ο Κούκης δίνει τη λύση πίσω από τη γραμμή του τριποντού. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν για 2. Γιατί βλέπω 52-59 στο πίνακα του σκορ. Και εδώ για η άμυνα των Cavaliers. Ο Κούκης. Κρατάει ο Κούκης σε κάνει τις επιλογές του. Χριστοδούλου για 3. Δεν μπαίνει τώρα το καλάθι. Ραστόπουλος. Έφτασε κοντά, το χάσε όμως. Κούκης. Στο σύν 7, υπενθυμίζω οι Cavaliers. 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Λαυτόπουλος βγαίνει ψηλά για να πιέσει τον Κούκη. Τον πέρασε εκείνος και πάει και στο φλότερ, το οποίο θα βρει σίδερο. Καραμπέτσος. Πάσα του. Αλλού βρισκόταν ο Καλογιαννίδης και έτσι κάνες. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος τους. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία και η κλεψίδρα αδειάζει σιγά σιγά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο. Κούκης. Δίνει το σκρίνο Πολίτης. Χριστοδούλου έχασε. Πάνια σπήρε. Θα δώσει και την πάσα στον Παπαδόπουλο με δύναμη. Εκείνος προς τα μέσα, ο Γονιδάκης της κάνει το φάουλ στην προσπάθειά του. Έχουν συμπληρωθεί και τα 5 ομαδικά από την πλευρά των Cavaliers. Έτσι έχουμε πολλές και θα έχουμε και πολλές σε κάθε φορά από εδώ και πέρα για τους Gunners. Αυτό που θα επιστρέψει στο παρκέ, κάθεται στον πάγκο Καλογιαννίδης. Παπαδόπουλος στη γραμμή. Χάνει την πρώτη. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει 53-59. Γονιδάκης, φιλή πάσα για τον Πολίτη, μπαλά έξω τον Καζάνη, άστοχο το σούτ του Καζάνη. Πάνιας. Πάνιας και πάλι, δίνει το σκρίνο Κογιώνης για να μειώσει ο Πάνιας, θα τα καταφέρει. 56-59, μεγάλο τρίποντο από τον παίχτη των Gunners. Και μόλις 3 πόντοι τώρα χωρίζουν τις δύο ομάδες. Κούκης.
πάει δρίπλα. Είναι στον Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν δίπλα του. Και εκείνος με τη σειρά του στον Καζάνη. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Κουβαλιέρς. Κούκης θα πάρει την προσπάθεια και σημαδεύει σωστά. 56-61. Ο ηγέτης των Κουβαλιέρς παίρνει πάνω την προσπάθεια και πάει την ομάδα του πλέον στο συν 5. Ο Γιόνης τώρα για 3. Μέσα και αυτό. 59-61. Πρώτα ο Πάνιας, τώρα ο Γιόνης και διαφορά πλέον στο δίποντο. Κούκης 1-18 ακόμα. Κούκης κρατάει τα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Κούκης συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του. Κάνει φάουλ ο Καραμπέτσος. Δεν είσαι καλά σήμερα. Δεν μπορώ. Ένα φάουλ. Υπάρχει τις διαμαρτυρίες από την πλευρά των Gunners. Στην επαναφορά τώρα οι Cavaliers. Πυροκαζάνης και αφήνει στον Κούκη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Παίρνει το σκρίνο Κούκη στα 5 δευτερόλεπτα κάτω από τα πόδια του Κογιόνι, πέρασε η μπάλα, αλλά δεν ήρθε το καλό αυτό από τον πολίτη. Με τρίποντο οι Gunners τώρα μπορούν να πάρουν ακόμα και το προβάδισμα. 45 δευτερόλεπτα. Πάνιας για το προβάδισμα των Gunners, το οποίο θα έρθει. 62-61. Πάνιας παίρνει το όπλο του και εκτελεί. Κούκης θα κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά έχει γίνει. Χαμηλά, λέει ο ρέφερι, είναι και το τέταρτο ομαδικό αυτό των Gunners, οι οποίοι πλέον έχουν το τιμόνι στα δικά τους χέρια. Με απανωτές τρίποδες εκτελέσεις. Ένα τρίποδο του Πάνια, άλλο ένα του Κογιόνι και ξανά ο Πάνιας είναι εκείνος που βρήκε σούτ πίσω από τα 6.75. Κούκης 27 δευτερόλεπτα ακόμα, 13 για την επίθεση των Cavaliers. Κούκης ο πολίτη, έφτασε η μπάλα στον γονιδάκι και σκόραρε. Τρομερή επίθεση από τους Cavaliers. Λες και σχεδιάστηκε σε πινακάκι. Εκτυλίχθηκε εδώ η επίθεση των μπλε, οι οποίοι παίρνουν ξανά το προβάδισμα με 62-63 και έχουμε διακοπή για το time out των Gunners. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες, 20 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, 20,3 για την ακρίβεια. Όλα για τους Gunners, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 62-63, καθώς νωρίτερα ο Γονιδάκης σε μια τρομερή επίθεση τον Cavaliers έβαλε μπροστά ξανά την ομάδα του και τώρα ο Cavaliers είναι στο συν 1. Πάνιας κρατάει, τον κυνηγάει ο Κούκης. Το σκρίνει από τον Κογιόνι. Έτσι με τον Παπαδόπουλο, πάσανε πάρα πολύ δυνατή όμως και θα γίνει το λάθος. Δεν θα μπορέσει να εκδηλώσει την επίθεσή του οι Gunners. Με το ρολόι να δείχνει 9 δευτερόλεπτα. Κούκη στον Χριστοδούλου. Τώρα θα γίνει το φάουλ από τον Κογιόνι, καθώς κύλησαν και 4 δευτερόλεπτα. Στα 5,3 έχει σταματήσει το χρονόμετρο και ο Χριστοδούλου είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή των βολών. Συμπληρωμένα τα 5 ομαδικά και από τις δύο πλευρές. Χριστοδούλου μέσα η πρώτη. 62-64. Συν 2 τώρα για τους Cavaliers. Όλα έτοιμα για την δεύτερη βολή. Χριστοδούλου με κρύο αίμα εκτελεί και την δεύτερη. 62-65. Μαξιλαράκι 3 πόντων τώρα για τους Cavaliers. Και έχουμε ακόμα ένα time out από την πλευρά των γηπεδούχων. .3 στο ρολόι, 62-65 το σκορ και έχουμε και μία επίθεση τώρα για τους Gunners, οι οποίοι θα αναζητήσουν το τρίποντο. Πάνια στην επαναφορά. Είχαν μπει 4 παίκτες μέσα, είχε ξεχαστεί ο Παπαδόπουλος στον πάγκο, γι' αυτό τώρα θα ξαναγίνει η επαναφορά.
Πάνιας, Πυροκογιώνης, του δίνει ξανά, θα σηκωθεί ο Πάνιας για 3 σέρμπολ. Και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους Gunners. 0,9 στο ρολόι. Ακουβάει την μπάλα ο Κιούρκης και οι κουβαλίες θα πάρουν την νίκη, η οποία θα είναι η δεύτερη. Στην σεζόν θα πάνε στο 2-1, από την άλλη οι Gunners θα πέσουν στο 0-3. Αυτά λοιπόν εδώ από το Κάρβινο, Gunners κουβαλίες 62-65 έπειτα από ένα τρομερό μάτς.